Hello, General Clark. Oh, hello, Anton. Is this Ida? How are you? I'm fine, thank you very much. General, πείτε μας δύο λόγια για το ολοκένουργιο πυραυλικό σύστημα που κατασκευάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντώνης, θα γνωρίζεις ότι έρχομαι σε δύσκολη θέση γιατί αυτά τα πράγματα είναι απόρριτα. Την άλλη πάλι όμως, είσαι σε μια κουφάλα εκμεταλλευτή. Ξέρεις ότι σε συμπαθώ και είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Γι' αυτό και θα σου πω. Λοιπόν, φίλε μου, Αντώνης, δεν μιλάμε πλέον για ένα πυραυλικό σύστημα. No. Δεν μιλάμε για ένα όπλο. Μιλάμε, Αντώνης μου, για ένα θαύμα. Όχι και θαύμα τώρα, General. Ένα πυραυλικό σύστημα θαύμα. Θαύμα είναι το μεγαλείο του σύμπαντος. Θαύμα μπορεί να θεωρηθεί η αρμονία των πλανητών. Βρε, Αντώνης, αν το δικό μας θαύμα πέσει πάνω στην αρμονία, ξέρεις τι θα πάθει. Θα τις βγουν τα μάτια απ' έξω. Οι πλανήτες θα πούν το δεσπότη Παναγιώτη. Μάλιστα. Πληροφορίες μας λένε ότι στήχησε 100 εκατομμύρια δολάρια μόνο η δοκιμαστική βολή, μα τόσα πολλά λεφτά για ένα όπλο το οποίο μπορεί καν να μην χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Πείτε μου αλήθεια, General, γιατί κατασκευάσατε αυτό το όπλο. Σου πω, Αντώνης, βάσει των στατιστικών μελετών και των ερευνών που έχουν γίνει τα τελευταία 14 ακριβώς χρόνια στον πλανήτη, το ανδρικό φύλλο έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει κάποια κρίση, κάποια προβλήματα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών βάζουν πλέον το βέλος στη φαρέτρα. Νομίζω ότι σας εννοήσα τι ακριβώς εννοείτε. Λέω, βάζουν το βέλος στη φαρέτρα, πώς το λένε στην Ελλάδα. Το σηκώνουν το σακάκι, το σηκώνουν. Α, εννοείται, την γεμίζουν την γαλοπούλα. Ναι, άνοιγιά σου, το ρουφάνε το μυδούλι. Γι' αυτό το λόγο, Αντώνη, κατασκευάστηκε αυτό το όπλο. Με κατάλαβες τώρα? Όχι, πάλι δεν κατάλαβα τι σχέση μπορεί να έχει η κατασκευή του πυραυλικού συστήματος με την καταπολέμηση του προβλήματος της αύξησης των ομοφυλοφίλων στον πλανήτη. Κοίταξε να δεις, Αντώνη. Αυτό το όπλο κατασκευάστηκε γιατί πρέπει να σφίξουν οι κόλλοι, Αντώνης. Πρέπει να σφίξουν οι κόλλοι.